Ρε τη Μαγκό, έτσι την πιάνει την μπαλά, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, έτσι. Κατάλαβα. Οχό, ποια είναι αυτή η γατούλα? Ε, ποια είναι? Ποια είναι αυτή η γατούλα που ήρθε στο σχολείο μας? Μήπως κατά λάθος χάθηκες? Καλά με δουλεύετε, αγόρια. Πού την είδατε τη γατούλα? Εγώ δεν βλέπω καμιά γατούλα. Μα εδώ, είναι μπροστά μας. Λεοπάρδαλη. Αγόρια, είστε βλαμμένα. Μιάου. Ευχαριστημένοι. Μιάου. Ντίμα. Και αυτή θες, είναι ωραία με το λεοπάρ. Όταν θα σε κυνηγάει η Λορένα, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, έτσι θα πιάνεις την μπάλα. Και ξέρω να πιάνω την μπάλα. Να πάρει, θέλω και η Λορένα να φοράει λεοπάρ. Άστα τα λεοπάρ δεν πάνε στη Λορένα. Μια χαρά πάνε και η Λορένα γατούλα είναι. Κορίτσια, γεια! Πώς είστε? Τέλος πάντων, πρέπει να στείλουμε πηγόντως κάρτες για τα Χριστούγεννα ή τους θαυμαστές μας. Με πολύ ωραίες ευχές. Γεια σου, Ντιάνα! Κορίτσια, δεν καταλαβαίνω τι διάθεση είναι αυτή. Wow, Μάγια, άλλαξες τα μαλλιά σου, σου πάει. Ευχαριστώ, Ντιάνα. Παρεπιπτόντως, κορίτσια, μιας και είναι πρωτοχρονιά, κοιτάξτε τι ωραία έχω πάρει για την πρωτοχρονιά μας. Μου πάει. Πήρε και κάτι άλλο για τη συλλογή μας που κάνουμε με τις πάπιες. Πάπια, μπάνι, δεν είναι τέλειο? Κορίτσια, τι έχει η διάθεσή σας? Τέλειο. Τι αν άλλαξε το στυλ σου, δεν σε έχω συνηθίσει να είσαι έτσι. Ευχαριστώ, ναι, άλλαξα, ήθελα κάτι καινούριο πάνω μου. Οι ποδοσφαιριστές εκεί πέρα πάντως όλο μου κάνανε κομπλεμέντα. Κάτι με κις-κις, είναι τρελή τελείως μάλλον. Διάνα, είσαι πάρα πολύ ωραία με αυτό το look, αλλά δεν ταιριάζεις καθόλου στην ομάδα μας. Και έχουμε και μια αλλαγή στο σχολείο. Ναι, έχουμε meeting στην καφετέρια. Έπρεπε να ήμασταν εκεί ήδη, αλλά σε περιμέναμε. Τι εννοείται, κορίτσια? Κορίτσια, τι έχει συμβεί? Ε, πάμε, Ντιάνα, θα δεις. Μην μας την πούνε πάλι που δεν είμαστε στην ώρα μας, εντάξει? Να πάρει, παιδιά μου, χαλάσατε τη διάθεση. Μάγια, εσύ είσαι πάρα πολύ cool πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, θέλω να γνωρίσετε τον αστυνομικό μας, τον Γιώργο. Το χάλι στο σχολείο μας τελειώνει σύντομα. Δεν έχετε βάψει άσχημα τώρα, παιδάκια? Να πάρει, είναι πολύ κούκλος αυτός. Συμφωνώ απόλυτα. Σαν θεούλα σου άρεσε ο αστυνομικός? Δεν τον ερωτεύτηκα κιόλας, απλώς είναι λίγο ωραίος. Ελπίζουμε να μην σε άκουσε. Καλημέρα, Γιώργο, εμείς έχουμε γνωριστεί. Είναι εντάξει, είναι πολύ αυστηρός. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αστυνομικό στο σχολείο μας. Μια χαρά είμαστε. Πολύ αέρα πήραμε, παιδιά. Άρες, φοβάμαι, έχουμε αστυνομικό στο σχολείο. Κι εγώ φοβάμαι, πάρτε ένα λάτε. Εμπά σα, εσύ είσαι το κορίτσι, θα καταφέρεις καλύτερα. Γιώργο, θέλεις ένα λάτε? Ναι, η πρώτη παραγγελία είναι δωρεάν. Ακούστε, μην γλύφετε τον αστυνομικό μας τώρα. Μπορεί να δουλεύετε στην καφετέρια, αλλά η ζήτηση είναι ίδια. Και ναι, Άις, μερικές φορές δεν είσαι αρκετός. Παλιοχές. Εντάξει, κορίτσια, γυρίστε. Κάτι θέλει να μας πει ο Γιώργος τώρα. Θα γυρίσουμε πίτσα. Πίτσα, να ακούσεις κι εσύ σοβαρά τι έχει να πει ο Γιώργος. Λοιπόν, παιδες, θα είμαι στο σχολείο σας κάθε μέρα και θα βλέπω όλα σας τα λάθη. Γιώργο, κάποιος μου έκλεψε και το iPhone. Μπορούμε με έρευνες να βρούμε ποιος το έκανε? Είμαι σίγουρα. Ελά, καλά, Μάικα, άκουσα για το iPhone. Τι εννοείται κάποιος το έκλεψε? Θα σε έπεσε στην τουαλέτα. Ναι. Λορένα, μην αρχίσεις τώρα εσύ. Καθέστε κάτω και κάντε ό,τι θα σας πούμε. Αστυνομικός Γιώργος θα μας πει. Εγώ και ο Γιώργος είμαστε φίλοι. Ναι, από εδώ και μπρος θα επιτηρώ και την ασφάλεια και την ηρεμία αυτού του σχολείου. Τέλεια, θα μας προστατεύει ο κύριος Γιώργος. Και ποιον θα μας φυλάει, αφού ήταν μια χαρά στο σχολείο μας? Ναι, εγώ δεν χαιρόμαι καθόλου να έχουμε αστυνομικό στο σχολείο μας. Αντρελά, πρέπει να τον κάνεις φίλο τον αστυνομικό και θα είναι μια χαρά. Έχει ευγενικά μάτια. Εξωσχολικοί μπορεί να μπουν στο σχολείο σας. Ακόμα και φίλοι σας δηλαδή. Τι είναι τώρα, γιατί δείχνει εμένα αυτός? Ναι, ο Σμάλι φέρνει φίλους στο σχολείο. Είσαι χαζός, ρε. Γι' αυτό να πείτε στους φίλους σας πως από εδώ και πέρα απαγορεύονται να έρχονται στο σχολείο μας. Ξαφνικά νιώθω ευτυχία. Οι διαχειριστές θα νιώσουν πολύ καλύτερα τώρα. Γεια σου, δάσκαλε Μάικ. Oh my god, τη Μούρτσα κυνηγάει? Όχι, τώρα μπλέξατε, αργήσατε. Δάσκαλε Μάικ, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έχουμε αστυνομικό στο σχολείο μας? Για να έχεις χάσει επεισόδια, να πας στη Λέλα και στη Γιάννα και θα στα εξηγήσουν όλα. Διάνα, αυτή είναι η αλλαγή που σου λέγαμε. Από εδώ και πέρα θα έχουμε αστυνομικό στο σχολείο κάθε μέρα. Άλλο πάλι τούτο. Παιδιά, καταλάβατε πως έχουν τα πράγματα. Γιώργο, έλα να σε ξαναγείσω στο σχολείο. Παιδιά, μας. Λοιπόν, πειθαρχία, γιατί έχω μάτια και στην πλάτη μου. Τα ακούσατε? Μπάνε, για ελάτε στο γραφείο μας. Θα σας ενημερώσουμε για όσο δεν ακούσατε. Οι υπόλοιποι, μην ξεχνάτε, πειθαρχία. Wow, τέτοια αλλαγή δεν την περίμενα ποτέ. Ναι, αχα, ούτε εμείς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι τόσο όμορφος ο Τζορτζ. Ναι, αλλά είναι πολύ αυστηρός. Είναι μια πρώτη γνωριμία, τώρα μας δείχνει τη δύναμή του μόνο. Κορίτσια, κοίταξε τη φορά η Ντιάνα. Και είναι και vegan. Πίτσα ice, 4 λάτε. Και ένα χυμοκαρότο. Παιδιά, λάτε. Μα τι πάθατε? Αχα. Ανακόρισε τώρα, τρομάξαμε λίγο. Ναι, και τώρα και εγώ εδώ πέρα κάθε μέρα.
Θα είναι περίεργα με έναν αστυνομικό εδώ. Και τι θα παγώνετε έτσι κάθε μέρα, δηλαδή τώρα. Ξέρετε, είναι μόνο η πρώτη μέρα, μετά θα είμαστε φίλοι. Αν συμπεριφέρονται όλοι φυσιολογικά, θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ευχόμαστε. Τώρα να τη ρωτήσουμε τώρα. Και γιατί η vegan Diana μας ήρθε στο σχολείο φορώντας δέρμα από γάτα? Δεν είναι καθόλου vegan αυτό. Διάνα, μας έχεις ζαλίσει με τα δικαιώματα για τα ζωάκια και τώρα φοράς ίδιο πράγμα. Με φοράς γουίνι τσάντα και γουίνι καπέλο. Διάνα! Να πάρει, το ήξερα ότι θα ρωτήσουν τέτοια πράγματα. Παιδιά, βασικά είναι ψεύτικη η γούνα αυτή εδώ και το καπέλο και η τσάντα από ό,τι βλέπετε εδώ. Είναι πλεκτό, με σχέδιο λεοπάρ. Απλώς θέλετε να την πείτε σε κάποιον. Διάνα, μην το φοράς αυτό πια. Δεν ταιριάζεις καθόλου με την ομάδα μας. Κατάλαβε το. Νατ, τι? Διάνα, να έχουμε dress code. Όπα, ποια είναι η γατούλα? Καλά, μωρό, σου πάνε πολύ τα λεοπάρ. Άκου, Τιμούρ, μια τελευταία προειδοποίηση σου δίνω. Έτσι, τι λέω μόνο εγώ. Oh my god, το βαρέθηκα αυτό πια. Το λένε και οι μπασκετμπολίστες τώρα αυτό. Κις. Γεια σου, Σμάιλ. Άκου, Σμάιλ, αν μου συμπεριφέρεις σαν γατούλα, θα σου συμπεριφέρουμε σαν σκυλάκι. Εντάξει, δεν είμαι γάτα, είμαι άνθρωπος. Και δεν με έκανε να νιώθω καλά αυτό. Αυτή είναι η γατούλα σου. Συγγνώμη, μωρό, έκανα πλάκα μόνο. Εντάξει, παιδιά, μην ξεκουριστεί γιατί θα σκάσει μύτη ο Γιώργος και θα μας λέει πάλι για πειθαρχίες. Εμείς πατέρα θα περιμένουμε την ντοματοπίτσα μας. Μην κάνεις τέτοιες πλάκες, Σμάιλ, δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, ρέμισε τώρα, δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Αυτή είπε ότι αγαπάει τα ζώα, είναι απέσιο. Βλασφημία. Είναι μεγάλη ντροπή να φοράς ακόμα και ψεύτικα. Τι, Φρόξ, βλασφημία! Και εσείς φοράτε πράσινο χρώμα, το χρώμα των βατραχιών. Και αυτό είναι βλασφημία. Αυτό είναι μια απομίμηση. Διάνα, ηρέμησε, δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Κορίτσια, πάρουμε τα λάτε μας. Έχουν ήδη κρυώσει το σύνορα. Πάμε. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε στον αστυνομικό Γιώργο τώρα. Πρέπει να γίνουμε φίλοι. Μα πας. Γιατί είναι περίεργο. Να πάρει, Φρόξ, μην είστε χαζές. Θα το πούμε ποιος είναι σωστός και ποιος δεν είναι. Θα το συμβουλέψουμε για το τι γίνεται στο σχολείο μας. Κατάλαβα, Ξανθούλα. Θα πας εκεί πέρα και θα καρφώσεις όλους τους εφήβους εδώ. Και νομίζεις έτσι θα συγχωρήσει ό,τι κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, δηλαδή. Δεν το νομίζω, είμαι σίγουρη. Και βασικά μου άρεσε. Είναι πολύ χαριτωμένος. Ξανθούλα, το να την πέσεις στο Γιώργο δεν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, πάμε, κορίτσια, ελάτε. Ω, το γλυκούλι, το 7ο παπάκι στη συλλογή μας. Λοιπόν, κορίτσια, θα με βοηθήσετε να γράψω ευχές και να τα βάλουμε στους φακέλους για τους φαν μας, ε? Κανένα πρόβλημα, Διάνα, πόσα πρέπει να γράψουμε? 1, 2, 10.000. Μάγια, πολλά, πάρα πολλά. Διάνα, εγώ θέλω πολύ να σε βοηθήσω, αλλά πρέπει να με υποσχεθείς που δεν ξαναβάλεις λεοπάρ. Δεν είναι και στα χρώματά μας. Ω, παιδιά, δεν το πιστεύω και εσείς το ίδιο λέτε. Οπότε λέτε να φοράω μόνο ροζ και άσπρο, δηλαδή. Και αυτό είναι όλο. Μπορείς να φοράς και μοβ, κίτρινα. Τέλος πάντων, να γράψουμε τις ευχές για το θαυμαστές. Ναι, καλύτερα. Και κάτι άλλο, κορίτσια. Αν δεν σας αρέσει το σκούρο χρώμα, τότε ούτε η μάλια πρέπει να είναι μαυρομάλα, αλλά ξανθιά τότε. Ναι, Διάνα, μετά να γίνει ροζ ή μπλε καλύτερα. Όχι, όχι, μόνο τα μαλλιά άλλαξα. Δεν το αλλάζω με τίποτα τώρα εγώ. Μα δεν είναι το χρώμα μας αυτό. Καλά, καλά, πλάκα κάνω άλλωστε. Ας γράψουμε τις ευχές. Κορίτσια, πιστεύω πως έχω και η μάγια. Έχουμε μια εξομολόγηση να κάνουμε. Ασκό! Πώς δεν το κρατάμε κρυφό. Τι? Είναι αυτό που νομίζουμε. Βγαίνετε μαζί και τώρα το μαθαίνουμε δηλαδή. Είστε τελείως τρελή παιδιά. Όχι, όχι, θέλω να σας το πω εγώ βασικά. Η μάγια θέλει να σας το πει, αλλά αργότερα. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Δεν μπορώ να κρύψω τα συναισθήματά μου για τη μάγια στο σχολείο. Είμαστε ζευγάρι. Αυτό είναι πολύ cool, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Δεν πειραχτήκατε. Πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό. Διάνα, μάλλον πρέπει να πάμε στο σπίτι σου σήμερα μετά από το σχολείο και να γιορτάσουμε. Οκ, εντάξει, θα πάμε στο σπίτι μου. Αλλά μόνο να με βοηθήσετε να συμπληρώσω όλους τους φακέλους εδώ. Γιατί θέλω να κάνω τους θαυμαστές μας να νιώσουν πολύ καλά. Ναι, θα σε βοηθήσουμε. Λοιπόν, κορίτσια και μασκότ, γράψτε στους φαν μας ότι είναι η πιο cool και ότι είναι υπέροχοι. Και ευχόμαστε όλα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα την επόμενη χρονιά. Και μετά από αυτό πρέπει να βάλετε και ένα αυτόγραφο. Υπάρχουν και άλλοι φάκελοι. Παιδιά, υπάρχουν χιλιάδες φάκελοι. Έχουμε ολόκληρο κουτί εκεί κάτω. Γεια σου, Γιώργο. Φιλά στην είσοδο του σχολείου. Προσέχνα, μην μπουν εξωσχολικοί. Ναι, έρχονται πολλοί ξένοι εδώ πέρα. Οι μπάνικοι οι μπασκετμπολίστες φέρουν συνέχεια τους φίλους τους απ' έξω. Αλλά μεταξύ μας αυτά, έτσι. Οι μπάνικοι οι μπασκετμπολίστες δεν φέρουν κανένα εδώ πέρα. Ο Γιώργος τα προσέχει όλα αυτά. Τα βλέπετε, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Τον ακούτε, τι αυτοπεποίθηση που έχει. Αχα,
Άκου Γιώργο, εμείς είμαστε μαζουρέτες Frogs. Είμαστε οι πιο ευγενικές κορίτσια παράδειγματα στο σχολείο. Να γνωριστούμε, είμαι η Ξανθούλα, αρχηγός των Frogs. Στέλλα, το παρακάνεις εσύ, να είσαι πολύ πιο σεμνή. Εντάξει κορίτσια, έτσι στεθήκαμε και ο δάσκαλος Μάικ είπε πολλά για σας. Ωραία. Ελπίζω να ήταν όλα καλά πράγματα. Κορίτσια, κουδούνι, πού θα πρέπει να είσαστε? Στην τάξη. Frogs. Άρα παιδιά, νομίζω το μωρό μου παρεξηγήθηκε που της έκανα διακοπλιμέντα. Ναι, δεν ξέρεις να κάνεις κομπλιμέντα, αφού είσαι χωριάταρος τελείως. Θα πρέπει να μάθεις να κάνεις κομπλιμέντα από μένα. Εντάξει, παιδιά, έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτός ο Γιώργος ο αστυνομικός. Ναι, τώρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Για να πάμε στην πόλη, σας έχουμε προπόνηση τώρα εμείς. Δίμε αν με αποφεύγεις. Μας αποφεύγετε. Και όσο περισσότερο μας κυνηγάτε, τόσο περισσότερο μας ενοχλείτε. Δίμε, δεν καταλαβαίνω, έχεις ερωτευτεί κάποια άλλη τώρα, τι έγινε? Κεύ, δεν μ' αγαπάς πια, τι έγινε, τι συμβαίνει τώρα, πες. Όπα, μου φαίνεται τα σφυγαράκια μαλλιών. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τους φορεστές όλο παντόφλα τον από τα κορίτσια τους. Παιδιά, ακούστε τι θα τους πω. Παιδιά, πείτε στα κορίτσια σας. Μα πώς το ξέρουν? Και πού θες να ξέρω εγώ? Ακού να σου πω εσύ με το δεν είμαστε οι διάρα εμείς. Θα έρθουμε κατά πάνω σας και θα τις φάτε άσχημα. Sorry. Ακούστε πως κομπολίστες, έχουμε προβόνηση τώρα, γι' αυτό κάντε την από εδώ. Ναι ρε, τι γελάτε με τη σχέση μας, κοιτάξτε λίγο τη δικαιώση σας. Εμείς είμαστε πως κομπολίστες και ήθελες να μας βγάλεις μήπως και ένα ματάκι. Άπηρες αέρα, Smiley. Και ο Τίμα το πρωί, σε έκανε στην διάνα σου. Τι. Ώστε αυτό είναι το πρόβλημα τελικά, λένε σε άλλα κορίτσια ψ από ό,τι φαίνεται. Και εγώ τι φταίω τώρα, ο Ντίμα είναι από τις έκανε μπρρρ. Και... Λοιπόν, θα κάνουμε προπόνηση εμείς. Προπόνηση δεν παίζει σήμερα από τις φερέστριες, βγείτε έξω. Και εδώ να μείνει ο Ντίμα και ο Κεβ. Ρε παιδιά κόβει το, ο Γιώργος είναι εκεί πέρα. Ακριβώς ξέρω την πόρτα. Δεν δίνω δεκάρα για τον Γιώργο. Στην Διάνα, δεν θα κάνει κανένας. Στη δικιά μου Διάνα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Φύγετε από εδώ. Θα έχουμε παράσταση. Η παράσταση θα είναι μαζί μας. Θα δείτε τι θα πάθετε. Λοιπόν, παιδάκια, 4 εναντίον 2. Ναι, παιδιά, 4 εναντίον 1 δεν είναι ωραίο. Ντίμα και εσύ. Ποιος είπε στην Διάνα, ποιος είπε στην Διάνα, ρε παιδιά, λέτε να κάνουμε ησυχία. Έξω από την πόρτα είναι αυτός ο Γιώργος. Ο Ντίμα το πε. Και είμαι φίλος του και τον υποστηρίζω. Τώρα ακούσατε, με υποστηρίζει, γι' αυτό προσέχετε. Για να δούμε το σωτήρα σου. Ρε παιδιά, ήσυχα, μωσέ, μην κάνετε καθόλου φασαρία. Στα μου λέω 8. Μπράβο, κορίτσια, κάναμε 100 τέτοιους φακέλους. Καλώς της Μπάνι. Λέλα, ακούω να σου πω τώρα, θα την πω γιατί καλά σε Ντιάνα με αυτά που φοράει. Μαζεύουμε εδώ πέρα για τα ζωάκια και αυτή φοράει λεοπάρ. Μπάνι! Γελάτε. Ω Θεέ μου, ξεχάσαμε να περάσουμε από εκεί μπροστά. Για πάμε λοιπόν. Σας ακούμε, κορίτσια. Περνάτε πολύ ωραία, ναι, Ντιάνα. Να κρατάς το χαμογελό σου για το σμάιλ. Το είδες αυτό εδώ πέρα. Προσπαθούμε, μαζεύουμε χρήματα για τα εγκαταλελειμμένα ζωάκια. Και εσύ φοράς ρούχα με λεοπάρ. Δεν είναι φυσιολογικό. Θα σας λέγεσαι και vegan. Υπέροχα. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Θα τους πω εγώ κάτι που θέλω. Μα για μη φωνάζει, έχουμε τον αστυνομικό Γιώργο στο σχολείο. Ακούστε, διαχειρίστριες, είναι στο χέρι σας να μας πείτε τους κανόνες που είπε ο δάσκαλος Μάικ, εντάξει. Εμείς τους χάσαμε, οπότε σταματήστε να μιλάτε για τα ρούχα μου. Και είναι ψεύτικη γούνα. Αγγίξτε, μα θέλετε. Έλα, πιάσε. Δεν έχει σημασία, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι αληθινή γούνα. Όταν είσαι vegan και υποστηρίζει τα δικαιώματα των ζώων, τότε δεν φοράς τέτοια πράγματα. Ένα βάρο διαχειρίστη, σας έχω βαρεθεί πια. Μήπως υπάρχει και ένα πρόβλημα? Όχι, Γιώργο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ όμως άκουσα φασαρία και σας είπα πως θέλω πειθαρχία. Γιώργο, απλώς μαλώνουμε για τα ρούχα μου, αυτό είναι όλο. Αν είναι μοντέρνο το λεοπάρι, όχι. Και τα ρούχα λένε ότι είναι απέσιο. Κορίτσια, επιτερήτριες. Θα τα βρούμε μόνες μας. Είναι θέματα κοριτσιών. Εντάξει, κορίτσια, αλλά στο σχολείο ησυχία. Εσείς παιδιά, τι κάνετε όλες τις σκάλες? Είναι επικίνδυνο και σε χοντρούλα. Θα πέσει σκάλα, κατέβα από εκεί πέρα. Τι κάνεις? Εγώ? Ναι, Τζούλη, εσύ, έλα, πάμε. Διαχειρίστρες, είμαστε ελεύθερες τώρα. Είστε ελεύθερες. Και να συμπεριφέρεστε καταλήλως. Οκ, κορίτσια, πάμε. Μην τολμήσετε να μου πείτε κάτι για το τι φοράω σήμερα, εντάξει? Η Διάνα άκουσε ήδη αρκετά. Δεν θα έπρεπε να σας αφορά καθόλου το τι φοράει καθένας από εδώ. Ναι, παίζετε με τη διάθεση της Διάνας. Αϊ. Χαλάσαμε τη διάθεση της πριγκίπισσας. Δείχνεις έτσι για να σου φοράσουν όλα τα αγόρια κομπλιμέντα και να σου κάνουν πις. Σου το είπε και ο Κεβ.
Ζαλίνα, μπορείς να πάρεις μια ανάσα και να καθίσεις. Ο Κεβ δεν μου την έπεσε καθόλου σήμερα. Αλλά το αγόρι σου, ο Ντίμα, Λορένα, μου την έπεσε αρκετά. Βασικά του άρεσε πάρα πολύ αυτό που φοράω. Πρέπει να πας στο μαγαζί και να πάρεις μια λεοπάρο ρόμπα, μάλλον. Τι, να πάρω ρόμπα? Αυτό είναι προσβλητικό. Μη δίνει σημασία, θα πάμε αύριο στο μαγαζί και θα αγοράσουμε λεοπάρουχα. Λοιπόν, γιατί με κοιτάτε όλοι έτσι σήμερα, για τη γούνα? Πιείτε τις σοκολάτες σας και τα λάτες σας. Μάλλον ζηλεύουνε. Πίτσα, φέρε σε όλους μας γλυκάκια. Οκ, Ντιάνα, μην ανησυχείς. Αύριο θα φοράς άλλωστε τον dress code, τον bunny. Ω, παιδιά, φορά το καινούριο μου look σήμερα, το λεοπάρ. Και μαντέψτε, δεν άρεσε σχεδόν σε κανέναν, ναι. Εσείς τι λέτε, σας αρέσει? Γράψτε μου στα σχόλια. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Τα λέμε σύντομα και γεια σας!